Έρχεται ο εφιάλτης που μας έλεγαν οι Άγιοι. Γέρον Γαβριήλ μοναχός, ιερά μου Νίκο του Λουμουσίου Αγίου Όρους. Γέροντα, να πάρουμε τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Δεν πρέπει να τις πάρουμε. Μετά την ταυτότητα θα έρθει το σφράγισμα. Ο Άγιος Υπόλυτος λέγει, όποιος σφραγιστεί, μετάνοια για αυτόν δεν υπάρχει. Είναι χαμένος από το Θεό και τους ανθρώπους. Δεν τον σώζουν ούτε όλες οι προσευχές και οι ελεημοσύνες του κόσμου. Αν δεχθώ το χάραγμα, ακόμη και τα αγγελικά και τα αρχαγγελικά τάγματα να προσεύχονται για μένα, δεν θα δω καμία ωφέλεια. Θα πάω στην κόλαση και θα καίγομαι μαζί με τον Σατανά στον αιώνιο χρόνο, στην άπειρα πυρότητα. Θα φύγουμε στα βουνά και θα πάμε πολύ μαζί, 15, 20, και θα δώσει ο Θεός δύναμη. Ένα φίλο θα μας συντηρεί για ένα μήνα. Η Αγία Ματρόνα, η τυφλή Ρωσίδα, έλεγε, θα παίρνουμε χώμα, θα το κάνουμε κουλούρι και θα το τρώμε. Ο γέρον Θεοδόσιος, δαμβακεράκης μοναχός, μας λέει, σημώνει ο κόμπος στο χτένι, εάν έρθουν οι ταυτότητες, πώς θα ζήσουμε, τι θα γίνουμε, πέστε μου, θα ζήσουμε. Όσοι δεν πάρουν την ταυτότητα, θα ζήσουν. Αυτοί που θα την πάρουν, είναι εκτός του νόμου του Θεού. Γέρον Ανδριανός Συναήτης. Λοιπόν, εγώ εύχομαι, ο καλός χριστιανός, να μην πάρει την ταυτότητα. Τώρα πώς θα ζήσει. Θα ζήσει. Η ταυτότητα είναι το Αντιχρίστου. Η Αποκάλυψη το λέει καθαρά. Ο Άγιος Υπόλυτος, ένας αγιότατος άνθρωπος παλαιός, λέει, η ταυτότητα είναι του Αντιχρίστου η σφραγής. Ο πατήρ Χρυσόστομος Ιορδανίτης λέει, ακούγεται ότι στην Ελλάδα ετοιμάζουν και μεθοδεύουν να χορηγήσουν καινούργια δελτία ταυτότητας, όπου θα υπάρχει ο αριθμός 666. Θέλετε να μας πείτε κάτι? Βεβαίως, γιατί να μην τα χορηγήσουν, αφού η κάστοτε κυβέρνηση είναι ευρεομασόνη. Όλα αυτά τα εκατομμύρια δάνεια που δίνουν, αύριο μεθαύριο θα πούν, βρε τεμπέληδες Έλληνες, εμείς σας τα δίναμε τα εκατομμύρια αυτά, έτσι για χάρη γούστου. Να, τώρα με τις ταυτότητες, υποχρεώνει λένε οι ΕΟΚ για να βάλουν το σήμα του Αντιχρίστου. Αυτό το 666. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Και όσοι δεσποτάδες και παπάδες δεν λαβαίνουν θέση, πάει να πει πως το όνομά τους είναι γραμμένο σε καμιά μασονική στοά. Ο Άγιος Γαβριήλ ο Διαχριστών Σαλός και ομολογητής από τη Γεωργία λέει, ο Κύριος θα ενεργεί τέτοια θαύματα στους δικούς του ανθρώπους που θα τρώνε ένα φύλλο και αυτό θα τους είναι αρκετό για να συντηρηθούν ένα μήνα. Όπως και το χώμα, θα το σταυρώνουν και θα τους εφελεί όπως το ψωμί. Ο μακαριστός καθηγούμενος, πατήρ Γεώργιος Καψάνης, της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, μας λέει, θέλουν λοιπόν να μας επιβάλλουν το 666 και μάλιστα σε έγγραφο απολύτως προσωπικό μας, που το φέρουμε πάντα μαζί μας, όπως είναι το δελτίο ταυτότητάς μας. Λέγουν μερικοί αφελώς ότι το 666 της ταυτότητας ή και το πιθανολογούμενο χάραγμα στο χέρι ή στο μέτωπο δεν μπορούν να μας αφαιρέσουν την ανεξίτηλη σφραγίδα του Χριστού που ελάβαμε, το Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Χρίσμα. Πράγματι, δεν μπορούν να μας την αφαιρέσουν όταν βιαίως μας τα επιβάλλουν, δηλαδή όταν μας δέσουν και μας φραγίσουν ή προσαρτήσουν επάνω μας τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Όταν δηλαδή γίνει με τη βία, με το ζόρι, χωρίς να το θέλουμε. Όταν όμως με τη θέλησή μας τα αποδεχθούμε, τότε βεβαίως θα αποστεί από εμάς η χάρη του Θεού, διότι δεν ομολογήσαμε τον Χριστό και διότι από δειλία ή συμφέρον ή αδιαφορία ή και από πνευματική ολιγορία δεχθήκαμε το σύμβολο του Αντιχρίστου. Ο γέρον Επιφάνης Θοδωρόπουλος μας λέει, αν λοιπόν πράγματι η στα νέα δελτία ταυτότητος έχει αποτυπωθεί έστω και η υποψία της μορφής του Βελζεβούλ, ασφαλώς οι πιστοί όχι μόνο δεν θα παραλάβουν τα διαβολοδελτία αυτά, αλλά ούτε καν θα τα εγγύσουν. Θα είπαμε όχι, και πάλι όχι, και μυριάκης όχι, ή στα νέα αυτά δελτία, οτιδήποτε κι αν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης αναφέρει, το συμπέρασμα είναι, όταν είδομε να μας καλούν για χάραξη επί της δεξιάς χειρός και επί του μετόπου, ήρθε πλέον η ώρα της πραγματοποιήσεως της προφητείας. Φρονούμε όμως ότι η αντίσταση δεν πρέπει να προβληθεί στο τελευταίο εκείνο στάδιο, διότι τότε θα είναι αργά. Η γερόντισσα Νίλα από τη Ρωσία μας λέει, βάζουν στα βρέφη το σφράγισμα του Αντιχρίστου, το προσπαθούν ήδη στην Ιταλία. Ο γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης μας λέει, υπακοή μόνο στους επισκόπους που δεν θα πάρουν ταυτότητα. Ο πατήρ Ιωάννης Καλαΐδης μας λέει, σύντομα θα επικρατήσει μεγάλη πείνα στην Ελλάδα, όμως ο κόσμος θα την αντέξει και δεν θα εξαντληθεί με τη βοήθεια του Θεού.
Ποιος θα έχει ανδρείο φρόνημα και δεν θα υποκύψει να πάρει την καινούργια ταυτότητα, αν δει τα παιδιά του να πεινάνε? Κλάψτε στον καλό Θεό να μας λυπηθεί, γιατί θα χαθούν ψυχούλες. Επιστολή του Ρουμάνου Γέροντος Ιουστίνου Πάρβου για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και το τσιπ 666. Με μεγάλο πόνο και ανησυχία έρχομαι να σας μιλήσω, γιατί αισθάνομαι ότι το οφείλω αυτό στον Θεό, στη συνείδησή μου και στην καρδιά μου. Και δεν μπορώ να προσπεράσω αυτό το επικίνδυνο κύμα το οποίο σηκώθηκε να καταπιεί όλη την ανθρωπότητα, ακόμη και τους εκλεκτούς, χωρίς να με νοιάζει. Δεν είναι δική μου αποστολή ως απλός μοναχός, κρυμμένος πάνω σε ένα βουνό, να σας κάνω γνωστούς αυτούς τους κινδύνους που έρχονται πάνω στην Εκκλησία του Χριστού. Αλλά είναι της ιεραρχίας των μεγάλων αυτών της Εκκλησίας. Αλλά εάν αυτοί δεν λένε τίποτα για αυτά τα πράγματα που νοιάζουν το λαό, έχοντας άλλες πολύ πιο σημαντικές απασχολήσεις εκτός από αυτές, εγώ δεν μπορώ να προσπεράσω τη φωνή όλων σας, όσων μείνατε πιστοί στο λόγο του Ευαγγελίου του Χριστού και περιμένετε και μου ζητήσατε τη γνώμη μου απέναντι σε αυτή την άσχημη πραγματικότητα την οποία ζούμε. Γι' αυτό τέκνα μου, έρχομαι και σας λέγω ότι ήλθε η ώρα να δοξάσουμε τον Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό. Δεν πίστευα ότι θα ζω να δω κι εγώ την αρχή αυτών των αποκαλυπτικών καιρών του πόνου, αλλά ειδού, η οργή του Θεού ήλθε πιο νωρίς επάνω μας, λόγω των αμαρτιών και των ανομιών που έχουμε διαπράξει. Και βλέπω πως οι καημένοι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι να ξεπεράσουν αυτές τις παγίδες του πονηρού, του οποίου καινούργια απόφαση είναι να σφραγίσει τις ψυχές σας με τη σφραγίδα του διαβόλου. Μάλλον, για πολλούς ανάμεσά σας, αυτό το τσιπ είναι κάτι ασήμαντο. Αλλά πίσω από αυτό το σύστημα που καταγράφει τους ανθρώπους και περιέχει όλα τα δεδομένα, κρύβεται μια ολόκληρη δεκτακτορία, ένα δαιμονικό σχέδιο, μέσω του οποίου δέχεσαι να πουλήσεις την ψυχή σου στο διάβολο. Γι' αυτό σας λέω, είναι ο καιρός του μαρτυρίου. Κατά τη γνώμη μου, είμαστε στους καιρούς στους οποίους ο μόνος δρόμος για τη σωτηρία είναι το μαρτύριο. Τώρα είναι η ώρα να μαρτυρήσουμε με τη δική μας ζωή. Ο καθένας οφείλει να σώσει την ψυχή του. Ο καθένας να ψάξει και να δει ότι είμαστε μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο σημείο που πρέπει να διαλέξουμε. Είτε χάνεις την ψυχή, είτε σώζεις την ψυχή. Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς. Στα έσχατα χρόνια, κάθε χριστιανός θα είναι υπεύθυνος για το σύνολο της χριστιανοσύνης. Όλοι έχουμε χρέος ενημέρωσης του επερχόμενου κινδύνου στους αδελφούς. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Δύο πολύ σημαντικά αποσπάσματα από το αυθεντικό χειρόγραφο «Σημεία των καιρών» του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, που μπορούν να προστατέψουν τους πιστούς από τον κίνδυνο δύο πνευματικών λαθών σχετικά με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και το σφράγισμα, στα οποία πέφτουν πολλοί από αυτούς. Το πρώτο λάθος, ο φόβος του φακελώματος των προσωπικών μας δεδομένων. Το δεύτερο λάθος, η πεποίθηση ότι ο Τίμιος Σταυρός και το σφράγισμα του Αγίου Βαπτίσματος θα αγιάσουν την ηλεκτρονική ταυτότητα με το 666, όπως και το μελλοντικό σφράγισμα μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Πρώτο απόσπασμα. Για την εσφαλμένη τοποθέτηση πολλών πνευματικών ανθρώπων. Πολλοί πνευματικοί άνθρωποι, εκτός που δίνουν δικές τους ερμηνείες, φοβούνται και αυτοί το κοσμικό φόβο του φακελώματος. Ενώ έπρεπε να ανησυχούν πνευματικά και να βοηθήσουν τους χριστιανούς με την καλή ανησυχία και να τους τονώνουν στην πίστη, να νιώθουν θεϊκή παρηγοριά. Δεύτερο απόσπασμα. Για το δαιμονικό των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Η ακαθαρσία δεν δέχεται αγιασμό. Επομένως, ο διάβολος, ο αντίχριστος, όταν είναι στην ταυτότητά μας ή στο χέρι ή στο κεφάλι μας με το σύμβολό του, δεν αγιάζονται με το να βάλουμε και ένα σταυρό. Έχουμε τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού, του Αγίου Συμβόλου, τη Θεία Χάρη του Χριστού. Μόνο όταν αρκούμεθα στο Άγιο Σφράγισμα του Βαπτίσματος και απαρνούμεθα τον Σατανά και συνταζόμεθα στο Χριστό και δεχόμεθα το Άγιο Σφράγισμα, σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Αν κανείς γνωρίζει την αλήθεια, προσέχει να μην πέσει σε παγίδα. Δυστυχώς και πάλι, ορισμένοι γνωστικοί φασιώνουν τα πνευματικά τους στέγνα σαν τα μωρά, δήθεν για να μην στεναχωριούνται. Δεν πειράζει αυτό, δεν είναι τίποτε, αρκεί εσωτερικά να πιστεύετε. Ή λένε, μην μιλάτε για αυτό το θέμα για τις ταυτότητες, το σφράγισμα, για να μην στεναχωριούνται οι άνθρωποι. Ενώ αν τους πούν να προσπαθήσουμε να ζούμε πιο πνευματικά, να είμαστε κοντά στο Χριστό και μη φοβάστε τίποτε, στο κάτω-κάτω θα πάμε για μάρτυρες, θα τους προετοιμάσουν κάπως. Αν κανείς γνωρίσει την αλήθεια, προβληματίζεται και ταρακουνιέται. Πονάει για τη σημερινή κατάσταση. Προσεύχεται και προσέχει να μην πέσει σε παγίδα. Τώρα όμως τι γίνεται? Εκτός που δίνουν μερικοί δικές τους ερμηνείες, φοβούνται και αυτοί σαν κοσμικοί, ενώ έπρεπε να ανησυχούν πνευματικά και να βοηθούν τους χριστιανούς, βάζοντάς τους την καλή ανησυχία και τονώνοντας την πίστη τους, για να νιώθουν θεϊκή παρηγοριά. Απορώ όμως, δεν τους προβληματίζουν όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν? Ένας λέει,
Εγώ θα δεχθώ την ταυτότητα με το 666 και θα βάλω και ένα σταυρό. Άλλος λέει, εγώ θα δεχθώ το σφράγισμα στο μέτωπο και θα κάνω και ένα σταυρό στο μέτωπο. Και ένα σωρό παρόμοιες ανοησίες. Νομίζουν ότι θα αγιαστούν με αυτόν τον τρόπο, ενώ αυτά είναι πλάνες. Ένας δοσπότης κάποτε μου είπε, εγώ εκεί που θα υπογράψω θα βάλω δίπλα ένα σταυρό. Δεν τον αρνούμε τον Χριστό, απλώς εξυπηρετούμε. Το βρώμικο όμως δεν αγιάζεται. Το καθαρό νερό δέχεται τη χάρη και γίνεται αγιασμός. Τα ούρα δεν γίνονται αγιασμός. Η πέτρα με θαύμα γίνεται ψωμί. Η ακαθαρσία δεν δέχεται αγιασμό. Επομένως ο διάβολος, ο αντίχριστος, όταν είναι στην ταυτότητά μας ή στο χέρι ή στο μέτωπό μας με το σύμβολό του, δεν αγιάζεται, ό,τι σταυρό και αν βάλουμε. Έχουμε τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού, του Αγίου Συμβόλου, τη Θεία Χάρη του Χριστού. Δεν γίνεται να είμαστε και με τον Σατανά και με τον Χριστό. Για να σωθούμε, πρέπει να συνταχθούμε με τον Χριστό και να απαρνηθούμε τον Σατανά. Βλέπεις, προχωράνε με μία λογική. Θα βάλουν δίπλα ένα σταυρό και εντάξει. Γέροντα, αν κάποιος δεχτεί το σφράγισμα από άγνοια, από αδιαφορία θα είναι. Τι άγνοια, όταν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και να μην ξέρει κανείς, πρέπει να ενδιαφερθεί, να μάθει. Αν πούμε ότι δεν ξέραμε, γι' αυτό δεχθήκαμε το σφράγισμα, θα μας πει ο Χριστός. Υποκριτέ, το μεν πρόσωπον του ουρανού γινώσκεται διακρίνει. Τα δε σημεία των καιρών ουδή να στεγνώνε. Έστω και εν αγνία του να σφραγιστεί κάποιος, χάνει τη θεία χάρη και δέχεται τη δαιμονική ενέργεια. Βλέπεις, το παιδάκι στο άγιο βάπτισμα, όταν ο ιερέας το βουτάει στο νερό, λαμβάνει το άγιο πνεύμα. Χωρίς εκείνο να το ξέρει, και μετά κατοικεί μέσα του η θεία χάρης. Από όλα τα παραπάνω που σας αναφέραμε, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η κάρτα του πολίτη είναι απογορευτική για τον Ορθόδοξο Χριστιανό και αποτελεί άρνηση και πτώση από την πίστη. Γι' αυτό το λόγο, κανείς δεν πρέπει να τη δεχθεί. Αυτό που χρειάζεται από τον καθένα μας, ώστε να απεγκλωβιστούμε από τις κοσμικές μέρημνες και από κάθε μορφής πλάνη, είναι να βιώσουμε την πνευματική ζωή και να αποκτήσουμε σταυρικό φρόνημα. Να ζούμε δηλαδή εν μετανία. Αυτό θα γίνει με προσευχή, νηστεία, μετάνοια, εξομολόγηση, εκκλησιασμό και θεία μετάληψη. Μελέτη της Αγίας Γραφής και μελέτη πατερικών βιβλίων. Όλα αυτά μας θα απογόρεψε η πολιτεία, ώστε να αποδυναμωθεί ο πιστός και να απολέσει τα όπλα της πίστεως. Να γίνει πιο ευάλωτο στα καταχθόνια σχέδια του αντιδίκου και των οργάνων του. Ας ξυπνήσουμε όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί από την πνευματική μας νάρκη και ας ετοιμαστούμε. Ας ακούσουμε τη φωνή του Ιωνά, τα λόγια του Κυρίου. Πλην ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Μη φόβου το μικρό πίμνιον, ότι ευδόκισον ο πατήρ ημών δούνε ημίν τη Βασιλεία. Αδελφοί, το σφράγισμα έρχεται, είτε μέσω ταυτότητας, είτε μέσω εμβολίου, είτε μέσω οτιδήποτε άλλο. Μπορεί αρχικά να είναι προαιρετικό, όμως αργότερα θα επιβληθεί δια νόμου. Στην πανδημία, μας στέρισαν ιερά εξομολόγηση, θεία κοινωνία, ιερές ακολουθίες. Προσπαθούν να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να αποδυναμώσουν τον χριστιανό. Προσπαθούν να μας αφαιρέσουν τα χριστιανικά μας όπλα και να μας επιβάλλουν το χάραγμα, ώστε λίγοι να δώσουν μαρτυρία πίστεως. Αδέλφια, στόμεν καλώς, γρηγορείτε και προσεύχεστε. Τώρα γνωρίζουμε, δεν έχουμε δικαιολογία. Καλόν αγώνα, καλή ομολογία, καλό παράδεισο. Χριστός Ανέστη.